Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη βρίσκονται εκατοντάδες ιδιοκτήτες διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες της Πάτρας, από τις προσόψεις των οποίων σημειώνεται πτώση οφάδων με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Σε καθημερινή βάση, οι ιδιοκτήτες, ανά 10, 20 και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και 30, καλούνται να παραλάβουν εντάλματα προκειμένου να απολογηθούν για την επικινδυνότητα των κτηρίων τα οποία είναι στην ιδιοκτησία τους. Βλέπετε, είναι σημεία των καιρών της οικονομικής κρίσης. Κανονικά, όταν είναι πολυόροφη η οικοδομή, ευθύνεται η πολυκατοικία, η οποία θεωρείται νομικό πρόσωπο. Ενάγεται η πολυκατοικία. Ως πολυκατοικία, εκπροσωπούμενη από το διαχειριστή. Είναι υπεύθυνη. Αν τώρα η Γενική Συνέλευση των Ιδιοκτητών δεν αποφασίσει να γίνουν αυτές οι επισκευές, υπάρχει ειδικός νόμος για τις επικίνδυνες οικοδομές. Παρεμβαίνει η αστυνομία, που θα έχει έναυσμα από κάποιο σοφά, από κομμάτι που έπεσε, και η πολυοδομία, που τώρα ανήκει η Διεύθυνση Δόμησης στο Δήμο Πατρέων, και τους πάνε κατηγορούμενους, εάν δεν γίνει. Και πάνε κατηγορούμενοι διότι είναι μια επικίνδυνη κατασκευή η οποία μπορεί να χτυπήσει άνθρωπο, να τον τραυματίσει και να έχουμε και μοιραία αποτελέσματα. Το σκεπτικό με το οποίο οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες από τις οποίες πέφτουν σοβάδες βρίσκονται ομαδικά αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι το γεγονός πως πλέον οι μηνύσεις ή αγωγές γίνονται εναντίον όλων των ιδιοκτητών και όχι κατά του διαχειριστή και μόνο όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Εφόσον φυσικά ο σοβάς αυτός είναι σε εξωτερική. Στην εξωτερική πλευρά του διαμερίσματος ή προς τον δρόμο ή προς τον ακάλυπτο και ανήκει στα λεγόμενα κοινόξια και κοινόξια της πολυκατοικίας. Είναι συνολική η ευθύνη όλων των ιδιοκτητών, προεξάρχοντας φυσικά του διαχειριστού. Ο διαχειριστής είναι υπόχρεος να αποκαταστήσει ζημίες, προκαλώντας Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας προσφορές και να προβεί στην επιδιόρθωση οποιασδήποτε ατέλειας ή κακοτεχνίας υπάρχει στην πολυκατοικία. Και αφορά τους ιδιοκτήτες, δηλαδή τους ιδιοκτήτες των οριζοντίων ιδιοκτησιών. Να πούμε εδώ πως οι προσόψεις των μπαλκονιών, από τα οποία γίνεται αποκόλληση σοβάδων, το τελευταίο διάστημα στην Πάτρα έχουν καταγραφεί πολλές περιπτώσεις. Λογίζονται ως κοινόχρηστος χώρος, με αποτέλεσμα οι κλήσεις να παίρνουν αυτομάτως ομαδικό χαρακτήρα.